στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας στους Δήμους όλης της χώρας. Επειδή σε λίγες ημέρες, μέσα στη βδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, να έτσι δώσουμε κάποιες πληροφορίες, ποιους αφορά, για πόσο καιρό, πόσες θέσεις. Το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεστε, που είναι για όλους τους Δήμους της χώρας, υπενθυμίζω ότι ήδη η πρώτη φάση για τους πιο ευάλωτους στην ανεργία Δήμους έχει ξεκινήσει από περίπου τον Ιούλιο-Αύγουστο και τώρα το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλους τους Δήμους. Αφορά 24.000 ανέργους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 6 Φεβρουαρίου, που είναι την επόμενη Δευτέρα. Βασική κατεύθυνσή μας, όπως ξέρετε, είναι η υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων. Άρα προσμετρούνται μέχρι και 60 μήνες ανεργίας, 60 από την πλευρά της μοριοδότησης. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αν δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος στην οικογένεια, υπάρχει παραπάνω μοριοδότηση, και οι μεγαλύτερες ηλικίες επίσης παίρνουν παραπάνω μοριοδότηση. Αυτά τα προγράμματα, όπως ξέρετε, είναι για 8 μήνες. Αφορούν θέσεις προσωρινές εργασίας. Ναι, όπως τέσσερις ημέρες. Να μας δώσετε μία εικόνα. Βεβαίως. Βεβαίως. Τα έργα τα οποία έχουν εντάξει οι Δήμοι, και υπάρχει, να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας, υπάρχει πλέον μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν ήδη μπει οι Δήμοι σε συνεργασία μαζί τους, έχουν εντάξει τα έργα που θέλουν και έχουν κάνει την αντιστοίχηση με τις θέσεις εργασίας οι οποίες ζητούνται. Μάλιστα. Αφορά έργα μικρών υποδομών, σε σχολεία, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια. Από την άλλη, αφορά στελέχωση συμπληρωματική σε κοινωνικές δομές του Δήμου και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε μία σειρά από δράσεις. Κάποιοι, για παράδειγμα, ορεινοί Δήμοι έχουν επιλέξει κινητές βιβλιοθήκες για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες τα παιδιά. Σε άλλες περιοχές νησιωτικές, ειδικά επειδή έρχεται το καλοκαίρι και υπάρχει αυξημένος πληθυσμός, έχουν εντάξει συγκεκριμένα προγράμματα που δίνουν πληροφορία στους τουρίστες. Είναι σίγουρο ότι θα τοποθετηθούν και σε παραλίες για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για καθαρισμό, ανάλογα με τις δήμες, με τις ανάγκες που έχει ο κάθε δήμος. Μάλιστα. Μία, ναι, έτσι... Θα μου επιτρέψετε πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, να πω το εξής. Αυτά τα προγράμματα έχουν αλλάξει ριζικά, επειδή ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε κάποια εφόδια αλλά και μία εμπειρία πρόσφατη εργασιακή στους μακροχρόνια ανέργους. Υπάρχει η πρόβλεψη ώστε εργάζονται 4 ημέρες και την 5η ημέρα έχουν δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης τα οποία πιστοποιούνται στο τέλος της διαδικασίας, στο τέλος των 8 μηνών. Και επίσης υπάρχουν και ενημερωτικά σεμινάρια για την επιχειρηματικότητα, όπως επίσης και για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Έχουμε το φαινόμενο ότι πολλές φορές, από απελπισία περισσότερο, όποιες οικονομίες μπορούν να μαζέψουν συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, που είναι άνεργοι, τις τοποθετούν σε μία επιχείρηση η οποία ανοίγει σήμερα και κλείνει σε 2 μήνες. Έτσι λοιπόν, αυτά τα ενημερωτικά σεμινάρια έχουν και αυτό το στόχο. Να μπορεί να ξεκαθαρίσει κανείς, αν πρέπει και μπορεί, να οδηγηθεί σε μία επιχείρηση, είτε είναι ατομική, είτε είναι συλλογική, κοινωνική. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα προγράμματα, θέλω να σας ρωτήσω και ας απαντήσετε όπως εσείς θεωρείτε καλύτερο, είτε με αριθμούς, είτε χωρίς αριθμούς, γιατί τα τελευταία χρόνια έτσι με τους αριθμούς μάθαμε να εκφράζουμε τα πάντα,
Αλλά επειδή στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ανθρώπους και επειδή στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για άνεργους κάθε ηλικίας, για άνεργους που έχουν προκύψει από κάθε επαγγελματικό χώρο, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι αρχίζουν οι περισσότεροι εξ αυτών ή αρκετοί εξ αυτών να είναι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι μια νέα κατηγορία που έχει αρχίσει έτσι να μονιμοποιείται και να εδραιώνεται τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, επειδή γίνεται, όποτε γίνεται η συζήτηση για την ανεργία, κυρίως σε τηλεοπτικά πάνελ, δυστυχώς, ακούμε αυτές τις συζητήσεις και μάλιστα τις ακούμε με τη μορφή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ακούμε, έτσι, κραυγαλαίες τοποθετήσεις. Ποια είναι η επίσημη εικόνα της ανεργίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Και το ρωτώ αυτό γιατί από τη μία ακούμε ότι έχει έρθει ήδη ανάπτυξη, από την άλλη όμως βλέπουμε, βγαίνοντας έξω, τι συμβαίνει. Και έτσι η συζήτηση ανοίγει και πάει αλλού. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κύριε Μπουσδούκου. Μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω μια γενικότερη ενημέρωση. Από το 2012 και μετά, δυστυχώς η χώρα μας έχει περάσει σε μια κατάσταση όπου οι μακροχρόνια άνεργοι κυμαίνονται ανάμεσα στο 70 και 75% του συνόλου τους. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός και αν αρχίσουν να δημιουργούνται θέσεις εργασίας πολύ περισσότερες από ό,τι μέχρι στιγμή στον ιδιωτικό τομέα. Με όμως, ποιο τρόπο όμως? Υπάρχει, να πω το εξής πρώτα στα στοιχεία και μπορούμε να περάσουμε και στην ερώτησή σας. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Καρπενήσι, τα Άγραφα και διάφορα άλλα χωριά στην περιοχή της Ευρυτανίας. Και κάποιοι πολίτες είναι με την εντύπωση, έχουν μείνει με την εντύπωση ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει εκτιναχθεί η ανεργία. Αυτό δεν ισχύει. Το λέει η αντιπολίτευση, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, για οποιοδήποτε λόγο. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση τι λέει? Πραγματικότητα. Ο δικός σας ρόλος, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να επισημάνουμε και βεβαίως όλοι να εναντιωθούμε στην παραπληροφόρηση κτλ. Αλλά να δούμε τελικά και η επίσημη πληροφόρηση, αν να το θέσουμε σε τέτοια βάση, τι λέει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα στατιστικά δεν στοιχεία, την έχουμε αντιμετωπίσει κιόλας στην ανεργία. Γι' αυτό να πούμε λίγο ψύχρεμα που βρίσκεται η ανεργία, να κάνουμε μια ειλικρινή προσέγγιση. Είμαι η πρώτη, ξέρετε, η ενημέρωση των πολιτών, η αντικειμενική ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ λοιπόν μιλάμε για στοιχεία που τα παίρνει κανείς, οποιοδήποτε πολίτης, από την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας, μάλιστα, την Ελστάτ. Λέμε λοιπόν ότι η Ελστάτ μας ενημερώνει ότι τον Ιανουάριο του 2015 η ανεργία ήταν στο 25,9, σχεδόν 26%. Mm-hmm. Σήμερα, όσο αφορά τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που είναι το τρίτο τρίμηνο, επισημαίνω, του 2016, η ανεργία ήταν στο 22,6%, επαναλαμβάνω, 100%. Αυτό επίσης το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία από την Εργάνη που λένε ότι το 2015 δημιουργηθήκανε 99.700 θέσεις εργασίας. Καινούργιες, καθαρές. Δηλαδή όταν προσμετρούμε απολύσεις και προσλήψεις. Ναι. Το 2016, 136.000 θέσεις εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια νοικοκυριά για το 2016, 136.000 άνθρωποι βρήκανε δουλειά. Όμως, γιατί αυτό δεν αποτελεί ένα στοιχείο για το οποίο μπορεί αυτή η κυβέρνηση, εγώ, οποιοδήποτε, να πανηγυρίσει? Διότι από πίσω υπάρχει 1 εκατομμύριο ανέργων που δεν έχει βρει δουλειά. Ναι, και επιχειρήσεις. Άρα, που το πρόβλημα παράλληλα. Της ανεργίας, ακριβώς. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι υπαρκτό, αγγίζει τις περισσότερες οικογένειες, τα περισσότερα νοικοκυριά και η υποχρέωσή μας είναι να μπορούμε να υποστηρίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανέργους, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δηλαδή όπου και όπως προκύπτουν
Πρόπερση 99.700, πέρυσι 136, φέτος φιλοδοξούμε 160.000 θέσεις, να μπορούν και αυτοί που έχουν φύγει από την αγορά εργασίας τόσο βία τα τελευταία χρόνια, να έχουν μία ίση ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα προγράμματα για να προλάβουμε να τα πούμε, να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Να δούμε εδώ ποιους αφορά, ποιοι δικαιούνται να το λάβουν και με ποια διαδικασία. Κάθε άνεργος, ο οποίος απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, έχει το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας, έχει δικαίωμα επίσης να πάρει αυτό το ποσό, 360 ευρώ, που αντιστοιχούν, και με αυτά τα χρήματα να συνεισφέρει το κράτος στην δημιουργία μιας θέσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, ο άνεργος με τα 360 ευρώ και οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν, αλλά βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δεν μπορούν να πληρώσουν το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 360. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα καμία. Είναι επιλογή του ανέργου. Αυτό λοιπόν αφορά 12 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε μήνα και να βρίσκεται κανείς που είναι άνεργος, 4ο μήνα, 5ο μήνα, στο βαθμό που θελήσει να το χρησιμοποιήσει αυτό, έρχεται συμπληρωματικά το κράτος μέσω του ΟΑΕΔ να εξασφαλίσει 12μηνη συμμετοχή μέχρι 360 ευρώ ανά άνεργο. Θέλω λίγο να πάμε και στην ευαίσθητη ηλικία, που η κάθε ηλικία έχει τη δική της ευαισθησία, ειδικά όταν μιλάμε για τις παραγωγικές ηλικίες ή αν μιλάμε για τις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν ήδη κάνει η οικογένεια. Πόσο δε μάλλον, εκεί πάω τώρα, σε όσους είναι άνω των 50 ετών. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν, ενώ ήταν επί δεκαετίες εργαζόμενοι, χωρίς δουλειά, χωρίς δυνατότητα ευρέσεως νέας θέσης εργασίας, χωρίς τη δυνατότητα να βγάλουν και σύνταξη από την άλλη. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένας προγραμματισμός από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας που πραγματικά σκύβει πάνω στις πολύ ειδικές ανάγκες ανάλογα με το ηλικιακό γκρουπ και άλλα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ανέργων. Έτσι λοιπόν, για τους ανέργους που είναι σε μεγάλη ηλικία, 50 και άνω, 5 και άνω, μέσα στους επόμενους 2 μήνες, θα έχουμε 25.000 θέσεις εργασίας. Στον ιδιωτικό τομέα 15.000 είναι για 50 και άνω, και για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να προσλάβουν ανθρώπους σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, που παρότι είναι 50 και άνω, είναι παραγωγικότατοι. Έχουν τη δυνατότητα, επειδή έχουν εργαστεί για πολλά χρόνια, να γνωρίζουν το αντικείμενο για το οποίο πρόκειται να προσληφθούν. Η μεγάλη εμπειρία η εργασιακή. Έτσι λοιπόν, μέχρι και 500 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κέρδους, κόστους, για 12 μήνες, και στη συνέχεια, αν η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να κάνει αίτηση στον ΟΕΔ για να τον προσλάβει για άλλους 12 μήνες, με την υποχρέωση στο τέλος των 24 μηνών να τον κρατήσει για άλλους 3 μήνες με ίδια έξοδα καθ' ολοκληρία. Πριν, στο δημόσιο τομέα. Ναι, ελάτε κύριε Αντωνοπούλου, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Ελάτε, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε. Ένα ερώτημα έχω ακόμα. Αυτό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Στο δημόσιο τομέα, για ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα βγει ειδικό πρόγραμμα. Επίσης, θα χρηματοδοτεί το 50% του μισθολογικού κόστους και το μη μισθολογικού, στο βαθμό που οι Δήμοι έχουν από τα ανταποδοτικά τους έσοδα τη δυνατότητα να κάνουν προσλήψεις. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και οι ηλικίες εκεί είναι 55 με 67. Ένα ερώτημα πριν σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με όλα τα μέτρα τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, έρχομαι λίγο απότομα στη διαπραγμάτευση, αλλά όλα συνδέονται μεταξύ τους. Με όλα τα δεδομένα και τα μέτρα, ή το τι ζητάει κάθε πλευρά, το τι ισχύει ούτως ή άλλως σήμερα,
με αυτό το μείγμα, όπου κι αν κάτσει η μπύλια, πώς μπορούμε να μιλάμε πρακτικά για πραγματική καταπολέμηση της ανεργίας? Θέλω να πω, είναι βιώσιμο το ευρύτερο μοντέλο στο οποίο βρίσκεται η χώρα? Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι το εξής. Τα δύο τελευταία χρόνια, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ακριβώς επειδή εξορθολογήσαμε τον τρόπο που οι πενιχροί πόροι που υπάρχουν στη χώρα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των ανέργων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υποστηρικτικά στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπα, ναι, και στο δημόσιο τομέα, έχουμε καταφέρει αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα, τα οποία διαμβολογήσει για αυτά, ναι, αλλά από την άλλη δεν είναι και αμεληταία. Ναι. Έτσι λοιπόν, με την πρόβλεψη που υπάρχει για 2,7% ανάπτυξη, φιλοδοξούμε και περιμένουμε ότι πολύ μεγαλύτερος αριθμός θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας τον επόμενο χρόνο. 2017 και 2018, μάλιστα, θα είναι ακριβώς η χρόνη, τα δύο χρόνια που η ελληνική οικονομία θα μπει σε τροχιά κανονικής ανάκαμψης, άρα θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Χωρίς νέα μέτρα θα γίνει αυτό? Όπως ξέρετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα σε διαδικασία η αξιολόγηση. Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες, τις έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί από το παρελθόν θα συνεχίσουν να ισχύουν και από εκεί και πέρα, μέτρα τα οποία δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά από την κυβέρνηση, θα υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συζήτηση και η αντίσταση μέχρι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση, κυρία Αντωνοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εμείς. Omnibus Alert. Εξαφάνιση ενηλίκου. Μην χάνεις χρόνο. Κάλεσε τη γραμμή βοήθειας της επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Omnibus.